Μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων ήρθε η διακοπή ρεύματος στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου. Εδώ και 4 ημέρες και μετά από πυρκαγιά το πρωί της Δευτέρας έχουν καεί οι μετρητές ρεύματος στο σύνολό τους, ενώ τα χειρότερα αποφεύχθησαν επειδή το υπόγειο ήταν ερμητικά κλειστό και δεν μπορούσε να τροφοδοτηθεί με οξυγόνο ή φωτιά. Συνάδελφος είδε ότι έβγαιναν κάποιοι καπνοί από το υπόγειο. Ο νους μας επήγε βέβαια ότι πιθανόν να είναι από το Λέβητα, γιατί λειτουργούσε το καλοριφέρ. Ειδοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία, με ειδικές μάσκες κατάφεραν και σταμάτησαν την εξάπλωση της φωτιάς. Στο κτίριο, εκτός από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, στεγάζονται ιατρία, γραφεία, ακόμα και υπηρεσία τηλεπικοινωνιών. Η βλάβη δε είναι τέτοιας έκτασης που χρειάστηκε ηλεκτροδότηση από το απέναντι κτίριο του πρώτου καπή Ρεθύμνου για την επιδιόρθωσή της. Καήκαν όλα τα ρολόγια όλων των εμπλεκόμενων εδώ της πολυκατοικίας. Το ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής και θα βγάλει τα συμπεράσματά της. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου στεγάζεται εδώ και 25 χρόνια στο εν λόγω κτίριο και ποτέ δεν είχε αντιμετωπίσει ανάλογη βλάβη. Εδώ και 5 χρόνια ωστόσο αποτελεί αίτημα της τοπικής κοινωνίας η μεταστέγαση και συστέγαση των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού στο κτίριο που στέγαζε τη στρατολογία στην περιοχή της Οχώρας, εξοικονομώντας 90.000 ευρώ στο δημόσιο. Είχαμε κάνει τη διαδικασία πριν 4-5 χρόνια, τα έχουμε τα έγγραφα, δεν έγινε τίποτα. Μετά που είχε σταματήσει η λειτουργία του στρατολογικού γραφείου, να το δούμε. Δεν μπορεί να πληρώνει το κράτος πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, λέω μόνο για αυτά τα δύο υπηρεσίες, περίπου 90.000 πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τα κτίρια που ενοικιάζονται.